Συμφωνούμε και εμείς για τη σημερινή επέτειο, να μην ξεχάσουμε. Αλλά άμα είναι να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχάσουμε τότε το ρόλο του ΝΑΤΟ, να μην ξεχάσουμε το ρόλο των Αμερικάνων, το ρόλο των Ευρωπαίων, όχι μόνο το ρόλο τότε, αλλά το ρόλο τους και σήμερα, που συνεχίζεται λίγο πολύ ο ίδιος. Τώρα, για το νομοσχέδιο. Από το Δεκέμβρη του 19 είναι η τρίτη φορά που η κυβέρνηση επανέρχεται για την ψήφο των αποδήμων και μάλιστα επανέρχεται δείχνοντας μια εξαιρετική βιασύνη, προτείνοντας την κατάργηση οποιοδήποτε κριτηρίου για την εγγραφή των εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Προτείνει δηλαδή η κυβέρνηση την κατάργηση των κριτηρίων που η ίδια αποδέχτηκε και θέσπισε πριν από 3 χρόνια. Αλήθεια όμως, γιατί βιάζεται τώρα τόσο πολύ η κυβέρνηση να το ψηφίσει έτσι γρήγορα-γρήγορα? Ούτε μήνας δεν πέρασε από τις εκλογές. Γιατί τέτοια πρεμούρα ξαφνικά? Μάλιστα, αυτή η βιασύνη γίνεται ακόμα πιο αξιοπερίεργη αν αναλογιστεί κανείς το σχετικά πρόσφατο ιστορικό αυτού του ζητήματος, της διευκόλυνσης δηλαδή της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Αλήθεια, δεν πρέπει κάποια στιγμή και η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσουν γιατί ποτέ μέχρι το 2001 ούτε καν ασχολήθηκαν με το θέμα? Και λέμε το 2001 γιατί μέχρι τότε αρκούσε ένας απλός νόμος με μια απλή πλειοψηφία των 151, την οποία αν δεν απατώμε, τη διέθεταν τότε και με το παραπάνω και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και μετά το 2001. Οπότε από αυτούς τους ίδιους πάλι μπήκε στο Σύνταγμα αυτή η πρόβλεψη των 200 βουλευτικών ψήφων. Και αυτόν τον αριθμό των 200 βουλευτών η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ τον ξεπερνούσαν κατά πολύ μέχρι το 2012, δηλαδή για 11 ολόκληρα χρόνια. Ούτε και τότε όμως, επί 11 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 2012, ουδέποτε ασχολήθηκαν με την ψήφο των αποδήμων. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και από κοντά της διάφοροι πρόθυμοι συνοδοιπόροι με τοπιών ακροδεξιών κομμάτων τύπου Σπαρτιάτες και Νίκη και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ που θέλει να εμφανίζεται μάλιστα και ως προοδευτική δύναμη. Έρχονται τώρα όλοι αυτοί οι πρόθυμοι συνοδοιπόροι της μαζί με την κυβέρνηση και βιάζονται. Βιάζονται πολύ. Την ώρα που η κυβέρνηση καμία απολύτως βιασύνη δεν δείχνει για τα προβλήματα, για τα πραγματικά, για τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού, όπως είναι η εκπαίδευση των παιδιών τους, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών τους ή η εξυπηρέτησή τους, η ταλαιπωρία τους καλύτερα, στα προξενία λόγω της υποστελέχωσης. Ξέρετε πώς λέγεται όλο αυτό? Ξέρετε? Καιροσκοπισμός λέγεται, υποκρισία και χωρίς όρια ψηφοθυρία. Ποια είναι τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης? Επικαλείστε τον πράγματι μικρό αριθμό όσων ψήφισαν στο εξωτερικό στις πρόσφατες εκλογές, αλλά ενοχοποιείτε την ισχύουσα νομοθεσία, λέγοντας ότι ο χαμηλός ρυθμός εγγραφών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οφείλεται στα υπερβολικά εμπόδια προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος του 2019. Δεν λέτε όμως ότι εσκεμμένα δεν πήρατε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να αυξηθεί η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του 2019, από το 2019. Δεν λέτε ότι δεν πήρατε κανένα απολύτως μέτρο για να μπορέσουν να ψηφίσουν αυτοί που γράφτηκαν τελικά με τη δικαιολογία εκείνη της υποχρεωτικής συγκρότησης τμήματων από 40 άτομα και άνω, που τους αναγκάζατε να αλλάξουν 2 και 3 χώρες για να ψηφίσουν, δηλαδή ένας από τη Βραζιλία πρέπει να πάει στην Αμερική για να ψηφίσει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή από την Κίνα να πάει στη Νότια Κορέα. Και κυρίως δεν λέτε ότι εσείς οι ίδιοι συνειδητά υπονομεύσατε πολιτικά το 2001, πριν καν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, την εφαρμογή του νόμου που κι εσείς ψηφίσατε το 2019. Λέτε ότι παίρνετε μέτρα διευκόλυνσης αφού καθίσταται δυσχερής, διαβάζω την έκθεση, η συμμετοχή στις εκλογές για μεγάλο μέρος των εκλογέων. Δεν λέτε όμως ότι αυτές οι προϋποθέσεις που με την επιμονή του ΚΚΕ τέθηκαν το 2019 διασφαλίζουν στοιχειωδώς
ότι όποιος κατοικεί στο εξωτερικό διατηρεί πραγματικά πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς με την Ελλάδα και με μάλιστα ειδική φροντίδα για τους νέους εκείνους που έφυγαν κατά χιλιάδες λόγω της κρίσης. Δεν λέτε επίσης ότι αντίστοιχες προϋποθέσεις υπάρχουν και σε μια σειρά χώρες που προσομοιάζουν στη χώρα μας ως προς τους απόδημους, που έχουν δηλαδή πολλούς, μεγάλο αριθμό πολιτών τους στο εξωτερικό, όπως είναι το Ισραήλ και η Ιρλανδία, που απαγορεύεται η ψήφος των κατοίκων των χωρών όταν ζουν στο εξωτερικό, ή στην Αυστραλία, όπου είναι ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία. Μετά τα 6 χρόνια διαγράφονται από τους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, ή στη Γερμανία, όπου εκεί είναι ακόμα πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η Γερμανία. Επικαλείστε και εδώ, κυρία Υπουργέ, επικαλούμε και την προηγούμενη ιδιότητά σας. Έχετε μια συνήθεια να επικαλείστε την ευρωπαϊκή πρακτική εκεί που σας συμφέρει. Την επικαλείστε για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά την αγνοείτε και μάλιστα επιδεικτικά την αγνοείτε στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Λέτε επίσης ότι η διευκόλυνση αφορά μονάχα όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν λέτε όμως ότι, σύμφωνα με τα όσα εσείς έχετε αναρτήσει ως κυβέρνηση εννοώ, κάποιος με πρόγονο ή που ήταν ομογενής ή με πρόγονο που είχε την ελληνική ηθαγένεια, μπορεί οποτεδήποτε κάνει αίτηση να γίνει Έλληνας πολίτης και αμέσως να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, αρκεί να περάσει ένας χρόνος. Ότι δεν λέτε ότι έτσι ανοίγει ο δρόμος για να ψηφίζουν Έλληνες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς, χωρίς κανέναν απολύτως οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με την Ελλάδα, χωρίς να υφίστανται καμιά συνέπεια από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Και εδώ, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για αυτούς τους περιβόητους, για το θέμα μάλλον των συναισθηματικών δεσμών των αποδήμων με την Ελλάδα, τη χώρα δηλαδή καταγωγής αυτών των ανθρώπων, συναισθηματικοί δεσμοί και ιστορικοί, αν θέλετε, δεσμοί, οι οποίοι για μας, για το ΚΚΕ, είναι αναμφισβήτητοι και απολύτως, απολύτως σεβαστοί. Το θέμα είναι το εξής. Αρκούν άραγε αυτοί οι ιστορικοί, συναισθηματικοί δεσμοί για την απόδοση, για τη θεμελίωση ενός πολιτικού δικαιώματος, οποιουδήποτε πολιτικού δικαιώματος, αρκούν? Το πολιτικό δικαίωμα θεμελιώνεται και προϋποθέτει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Και η άσκηση του πολιτικού δικαιώματος συνεπάγεται, οφείλει να συνεπάγεται, αυτή είναι η αστική ιδεολογία τώρα, την οποία την αγνοείτε. Την οποία την αγνοείτε εσείς. Και η άσκηση του πολιτικού δικαιώματος συνεπάγεται, οφείλει να συνεπάγεται και συνέπειες για όποιον το ασκεί. Κύριε Δελή, αν θέλετε να ολοκληρώσετε, είμαστε στα 8 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, επειδή πολλοί εμφανίζονται εδώ ως πατριώτες, υπερπατριώτες, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, η έννοια του πολίτη γέννησε ταυτόχρονα και την έννοια του οπλίτη με έναν απλό αναγραμματισμό, θέλοντας να συνδέσει ακριβώς τη σύνδεση του δικαιώματος με την υποχρέωση. Απέναντι λοιπόν στον μικροκομματικό κυροσκοπισμό σας και την άκρατη ψηφοθυρία σας, το ΚΚΕ στέκεται από θέση εισαρχών και υπερασπίζεται, και το δηλώνουμε ξανά και από αυτό το βήμα, υπερασπίζεται και θα υπερασπίζεται όλα μα όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Σας ευχαριστώ.